Παγκόσμια Μέρα Δασοπονίας έχει κηρυχθεί να γιορτάζεται κάθε χρόνο, καθώς χρειάζεται ο άνθρωπος να έρθει πιο κοντά στα δάση. Τα δάση, σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχουν γίνει αλλά και κάποιες έρευνες, αγγίζουν μέχρι και το 25% της επιφάνειας της γης. Μιλάμε για ένα πνεύμονα, ναι, ο οποίος πέρα από αυτό που δίνει σε εμάς, δηλαδή σαν εικόνα, σαν μια πολύ ωραία εξόρμηση που μπορεί κάποιος να κάνει στο, ναι, πράσινο. Μας δίνει και ζωή. Μας δίνει και ζωή. Το πιο βασικό είναι αυτό και νομίζω ότι δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Υπάρχει μια σειρά δράσεων με αφορμή τη σημερινή ημέρα από το WWF Ελλάς και φιλοξενούμε τον υπεύθυνο δράσεων για δασικές πυρκαγιές, τον κύριο Ηλία Τζιρίτη, τον οποίο θέλω να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω θερμά. Κύριε Τζιρίτη, καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα έχουμε να κάνουμε λοιπόν με την Παγκόσμια Μέρα Δασοπονίας και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το κεντρικό μήνυμα το οποίο προκύπτει στο πλαίσιο του σημερινού εορτασμού. Δηλαδή έρχεται και χτυπάει ένα καμπανάκι. Για ποιους λόγους σήμερα? Οι Παγκόσμιες Μέρες είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε κάποια βασικά πράγματα, ότι τα δάση μας σε παγκόσμια κλίμακα είναι ουσιαστικά η ασπίδα της γης απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Είναι από τις βασικές αποθήκες άνθρακα, οι οποίες απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα και κινδυνεύουν κυρίως από αποδάσωση σε μεγάλες χώρες με τεράστια οικοσυστήματα όπως η Αμαζονία, η Ινδονησία κλπ. Μην μένουμε μόνο στα δικά μας. Μια Παγκόσμια Μέρα μας δίνει την ευκαιρία να δούμε τα δάση σε παγκόσμια κλίμακα, τι προσφέρουν και από τι απειλούνται. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή, η οποία διαμορφώνεται σε μια παγκόσμια κλίμακα στα δάση του πλανήτη μας, ποια είναι? Και βέβαια, αν ο ανθρώπινος παράγοντας, στις όποιες επιπτώσεις υπάρχουν και καταγράφονται, είναι καθοριστικός? Φυσικά, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καθοριστικός. Μιλάμε για τεράστιες αποδασώσεις σε περιοχές όπως είναι ο Αμαζόνιος ή η Ινδονησία ή η Αφρική και κυρίως για λόγους παραγωγής αγροτικών ή χτινοτροφικών προϊόντων. Σε πολλές περιπτώσεις η καταστροφή των δασών, μάλλον στην τριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η καταστροφή των δασών προκαλείται από ανθρωπογενείς παράγοντες. Φανταστείτε ότι και για τις δασικές πυρκαγιές, τις οποίες ειδικεύουμε, το 75% των πυρκαγιών σε παγκόσμια κλίμακα προκαλούνται από τον άνθρωπο, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Άρα θα πρέπει να δούμε λίγο τη δική μας συμπεριφορά απέναντι στα δάση και κατά πόσο μπορούμε να εφαρμόσουμε μέτρα τα οποία θα ανασχέσουν την αποδάσωση σε τέτοια κρίσιμα δασικά οικοσυστήματα. Έχει ξεκινήσει αυτή η εφαρμογή των μέτρων και αν είναι σε ποιες περιοχές και ποια η εξέλιξή τους? Κοιτάξτε, δεν είναι αισιόδοξα τα πράγματα στο παγκόσμιο κλίμα, γιατί εξαρτάται και από τις εθνικές κυβερνήσεις. Ας πούμε, για παράδειγμα, η προηγούμενη κυβέρνηση Βραζιλίας, η κυβέρνηση Μπολσονάρου, είχε εφαρμόσει μια κλιματική τακτική απέναντι στα δάση της Αμαζονίας, επιτρέποντας την αρθρώα αποδάσωση και αποψήλωση των δασών για αγροτική και χτιροτροφική εκμετάλλευση. Δεν εξαρτάται πάντα από το τι πιστεύει η διεθνής κοινότητα, από τις διασκέψεις που γίνονται, αλλά και το τι πιστεύουν και πράττουν οι εθνικές κυβερνήσεις. Επομένως, θα πρέπει να δούμε και τι κάνουμε και εμείς, τα κράτη μας, για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, τι μέτρα εφαρμόζουμε και κατά πόσο αυτά εναρμονίζονται με τους διεθνείς κανόνες και τις διεθνείς πρακτικές. Μάλιστα. Σε επίπεδο Ελλάδας, φαντάζομαι υπάρχουν δράσεις και πρωτοβουλίες και σε πανελλαδικό επίπεδο, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, πού βρισκόμαστε στο κομμάτι της νοοτροπίας των Ελλήνων, δηλαδή πώς αντιλαμβανόμαστε το γενικότερο κίνδυνο ο οποίος διαμορφώνεται. Είμαστε μια διασωσκεπής χώρα που αποτελείται από 25% περίπου υψηλά δάση και άλλο 25% δασικές εκτάσεις. Άρα περίπου το 50% της χώρας καλύπτεται από δάση και δασικές εκτάσεις. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί στη χώρα μας μια υποχρέωση να προστατευτούν αυτές οι εκτάσεις κατάλληλα απέναντι σε διάφορες απειλές. Έχουμε μια εθνική στρατηγική δασών. Ευτυχώς, αυτό είναι το ευτυχώς. Το δυστυχώς είναι ότι αυτή η εθνική στρατηγική δεν χρηματοδοτείται με τον κατάλληλο τρόπο. Και η δασική υπηρεσία, η οποία είναι υπεύθυνη να εφαρμόσει αυτή τη στρατηγική, είναι υποστηλεχωμένη και κυρασμένη. Οι αλλαγές που έγιναν, μιας και ανοίγεται αυτό το θέμα, και συγγνώμη σας διακόπτω, στο κομμάτι των δασικών χαρτών, καθώς υπήρχαν αντιρρήσεις, προβληματισμοί, ενδιασμοί, ενστάσεις. Ποια η γνώμη σας? Οι δασικοί χάρτες είναι κάτι το οποίο ήταν απαραίτητο να γίνουν, προβλέπονται από το Σύνταγμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι, και δεν προχώρησαν για πολιτικούς λόγους.
Το ζήτημα είναι ότι η δασική χάρτα είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο προστασίας των δασών, αλλά και προστασίας και των δραστηριοτήτων. Γιατί όταν έχουμε δασικούς χάρτες, έχουμε και ασφάλεια δικαίου, γιατί ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνει, πού να το κάνει και πώς να το κάνει. Επομένως, η δασική χάρτα δεν είναι μόνο κάτι κακό και όφελος μόνο προς το δάσος, αλλά και προς τους ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν, να κάνουν κάποιες δραστηριότητες, γιατί πλέον θα είναι ξεκάθαρο το καθεστώς μιας περιοχής και θα ξέρουν αν, θα πρέπει να, αν μπορούν να κάνουν κάτι ή δεν μπορούν να το κάνουν. Και μην ξεχνάτε ότι είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που κατήχει δασικούς χάρτες. Είμαστε πάρα πολύ πίσω και στα θέματα χρηματολογίου και στα θέματα δασολογίου. Βασικά εργαλεία για να μπορέσουμε να οργανώσουμε το χώρο μας και τις δραστηριότητες. Μάλιστα. Στο κομμάτι της καταπάτησης, ένα φαινόμενο το οποίο άνθησε τις προηγούμενες δεκαετίες, τώρα το 2023, πού βρισκόμαστε? Ακριβώς αυτό το πρόβλημα προκαλείται να λύσουν οι δασικοί χάρτες. Οι δασικοί χάρτες τι θα κάνουν απλά? Ακόμα και αν βάλουμε φωτιά, καταπατήσουμε, αποψηλώσουμε, νομικά μια περιοχή θα παραμείνει δάσος, ακόμα και αν είναι πέτρα. Επομένως, εκεί θα σταματήσουν και τα όποια κίνητρα υπήρχαν ή υπάρχουν, προκειμένου να αλλάξουμε χρήση γης. Μάλιστα. Γιατί όταν έχουμε ένα στιβαρό, σίγουρο δασικό καθεστώς, τότε το κίνητρο να αλλάξει χρήση γης θα αμβληθεί. Γιατί κάποιος που θέλει να αλλάξει τη χρήση γης θα ξέρει ότι δεν μπορεί νομικά να αλλάξει με τίποτα και έτσι θα εκλείψει και το κίνητρο να αλλάξει. Μάλιστα. Κύριε Τζιρίτη, σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι να τα ξαναπούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και να θυμηθούμε ότι τα δάση μας πέρα από την αναψυχή είναι πολύτιμες αποθήκες του οξείδου του άνθρακα και είναι ουσιαστικά η πρώτη μας ασπίδα απέναντι στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Μάλιστα. Χαιρετισμούς. Να είστε καλά.